Χαίρετε. Νίκο, άκουγα την αποστολή του Ατρόμητου. Τον δώσαμε τον Κούντε για να μην παίζει με τον Παναθηναϊκό, ε. Είναι τιμωρημένος, προφανώς. Τον έχουν... Αυτό λέω. Ναι, τον έχουν... Αυτό λέω. Τον έχουν δηλώσει για να μην παίξει αυτό το μάτς. Όχι, όχι, αφού είχε αποβληθεί, δεν τον έχουν δηλώσει. Α, έχει αποβληθεί, έχεις δίκιο, Κώστα, έχεις δίκιο. Ναι, για τον ίδιο τον Κούντε, λέω. Φοβερός, ναι, φοβερός. Ναι, ναι. Έχεις πάντα δίκιο. Είναι φοβερός ο Κούντε. Τι γίνεται στον Ολυμπιακό? Ησυχία. Τάξη και ασφάλεια. Και στον Ολυμπιακό φοβερή είναι. Αφού ήρθε αυτό το αποτέλεσμα πραγματικά το φοβερό. Που ήταν, για να είμαστε ρεαλιστές, ήταν μια ανώμαλη προσγείωση. Αυτό ήταν για τον Ολυμπιακό αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Σε μια στιγμή που ήταν όλα καλά, το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη ακόμα, μπορεί να είχε έρθει μια ήττα με τη Φράιμπουργκ, αλλά ήταν μια ήττα με ψηλά το κεφάλι, με πολύ καλή παρουσία, με χειροκρότημα. Ήταν μια ανώμαλη προσγείωση και μια οπισθοχώρηση. Ήταν βήματα πίσω. Και νομίζω, Κώστα, θα συμφωνήσει ότι είναι και λίγο θέμα πρεστής, από την άποψη ότι οι άλλοι τρεις τα πάνε καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι και οι τρεις στην πρώτη θέση των ομίλων τους. Οκ, okay, αυτό είναι πάντα κάτι, γιατί είμαστε στο ίδιο χωριό όλοι. Ναι, μπράβο, ναι, γι' αυτό το λέω. Αλλά από εκεί και πέρα, καθαρά ρεαλιστικά και ξέχωρα από τις εντυπώσεις, ήταν μια σοβαρή αποτυχία, όπως και να το κάνουμε. Όχι ότι δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν μια σοβαρή αποτυχία. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει, όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό και να αντιδράσει έχοντας πολλά και σοβαρά και δύσκολα, να το πούμε έτσι, παιχνίδια. Εγώ είχα πει όταν έβλεπα την αναχώρηση της αποστολής για τα χαμόγελα. Όλο χαμόγελα ήταν, όχι γέλια, όχι χαμόγελα. Ναι, το θέμα είναι η επιστροφή όμως πάντα. Και λέω ότι, οκ, ρε παιδιά, τώρα ποιος ο λόγος, είπαμε, εγώ δεν λέω να πας να κλαις, ας πούμε, και τέτοιο. Να σε κατσούφεις. Ναι, να σε κατσούφεις προς Θεού, αλλά γέλα στην επιστροφή, ας πούμε. Πάρε το αποτέλεσμα και γέλα στην επιστροφή. Όλη αυτή την τρελή χαρά, δηλαδή, δεν την καταλάβαινα. Ναι. Και όπως είδαμε και μέσα στο γήπεδο, δεν είχε η ομάδα την νοοτροπία που έπρεπε να έχει. Δεν ήταν η ομάδα τόσο αποφασιστική, να πω αυτή την λέξη, όπως έπρεπε. Και ξύλο έτρωγε πολύ χωρίς να αντιδράσει. Ναι. Και δεν, άμα δει δηλαδή κάποιος το βιντεάκι που έχουμε βάλει σήμερα στο site, ναι, όπου φαίνονται ένα-ένα τα μαρκαρίσματα που έπρεπε να υπάρχουν κίτρινες, από τη μία βλέπεις την απάθεια του διαιτή, αλλά από την άλλη βλέπεις και μια ομάδα τους γηπεδούχους που βαρούσανε. Mm-hmm. Δεν κάθεσε ποτέ να τις τρως. Ναι, πρέπει να ρίξεις και εσύ. Βεβαίως, δεν κάθεσαι ποτέ να τις τρως, γιατί άμα καθίσεις να τις τρως, ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν βάζεις το κεφάλι στον τορβά για αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε εμείς τώρα. Ναι. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τα αλλάξουμε εμείς. Και είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν ήταν, ακριβώς αυτή η λέξη νομίζω ταιριάζει, τόσο αποφασιστικός όσο έπρεπε να είναι. Θα μου πεις, άμα δεν έκανες το 90 το γκολ, τι θα έλεγες? Θα έλεγα ότι δύο παιχνίδια συνεχόμενα ο Ολυμπιακός έπαιξε 20 λεπτά πολύ καλά και 70 λεπτά μέτρια. Αυτό θα έλεγα. Mm-hmm. Και ας τα είχε κερδίσει και τα δύο. Άλλο το ότι θα ήταν μια χαρά η νίκη, θα ήταν μια χαρά. Αλλά η εικόνα αυτή είναι. Έπαιξε 20 πολύ καλά λεπτά με τον Μπας Γιάννηνα, έξω και προηγήθηκε 2-0, 25 λεπτά με τον Μπας, έπαιξε καλά για την ακρίβεια, και 20 λεπτά έπαιξε με την Τόπολα. Πραγματικά πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια. Το υπόλοιπο διάστημα δεν ήταν καλό του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι και το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι τα όποια μεμονωμένα λάθη κλπ. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να βλέπουμε το ποδόσφαιρο αλλιώς, ότι έγινε ένα λάθος και αυτό είναι, και αν δεν γίνονταν αυτό το λάθος και είχαμε τον παιχταρά πίσω που δεν θα έκανε το λάθος, όλα θα ήταν καλά. Εντάξει. Ναι, είναι το ποδόσφαιρο έτσι όμως. Κώστα, εσύ θεωρείς ότι το θέμα, να μιλήσουμε λίγο, να το πάμε λίγο πιο ειδικά για την άμυνα,
Εκεί υπάρχει θέμα, θεωρείς, με τα στόπερ, ή είναι συνολικά θέμα αμυντικής λειτουργίας που ίσως πρέπει και να δουλευτεί τώρα που έχει τη διακοπή. Με όσους απομείνουν βέβαια στο Ρέντι, γιατί φαντάζομαι είναι, είναι δύο απλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όντως έχουν γίνει λάθη ατομικά, τα οποία μερικά ήταν, ας πούμε, και πραγματικά δεν έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, okay, είναι, όλα είναι μες στο πρόγραμμα, mm-hmm. αλλά κάποια πραγματικά είναι χοντρά, να το πω έτσι. Κάποια ήταν χοντρά από αυτά τα λάθη. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει μεταμορφωθεί φέτος σε μια ομάδα που παίζει, ας πούμε, αρκετά επιθετικά κλπ, που όμως δεν έχει βρει την ισορροπία της σε αυτά τα δύο κομμάτια του παιχνιδιού, στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Δεν την έχει βρει την ισορροπία ακόμα. Την ψάχνει, σε μερικά παιχνίδια τη βρίσκει πιο εύκολα, γιατί είναι και αντίπαλοι τέτοιοι, ή τον πάνε τα μάτς καλύτερα, σε άλλα μάτς δεν την βρίσκει. Αυτό είναι το θέμα, να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι. Ναι. Έχουμε δει κάποια, ας πούμε, προβλήματα που είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, σε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε φάει 6 αντεπιθέσεις, 5-6 αντεπιθέσεις μετά από δικά του κόρνερ. Είναι ξεκάθαρο. Ενδεικτικό, το... ναι, ενδεικτικό. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, το αντιμετωπίζεις. Το αναλύεις και το αντιμετωπίζεις. Okay, τα ατομικά λάθη ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, γιατί δεν είναι θέμα προπόνησης, όπως και να το κάνουμε, ή δουλειάς. Αλλά επαναλαμβάνω, η σωστή τέτοια που μπορούμε να πούμε, η σωστή εικόνα είναι ότι αυτό ακριβώς λείπει από τον Ολυμπιακό. Η ισορροπία στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Δεν την έχει την ισορροπία ο Ολυμπιακός. Δεν είναι και παράλογο που δεν την έχει. Μιλάμε για μια ομάδα που ξεκίνησε να παίζει ούτε καν πριν δύο μήνες. Mm-hmm. Δεν είναι. Mm-hmm. Αύγουστος, 10 Αυγούστου, έχουμε 1ος 10ος. Τώρα συμπληρώνουμε 2 μήνες. Απλά ο Ολυμπιακός, το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας, νομίζω, είναι μια ομάδα, ειδικά ο Ολυμπιακός, που έχει το κακό, μέσα σε εισαγωγικά το κακό, ναι, που δεν υπάρχει η λέξη υπομονή πουθενά. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όμως κακός όμως είναι. Ότι ναι. Δεν υπάρχει, και τι να πούμε, ότι είναι καλός. Όχι. Δεν υπάρχει. Όχι, απλά ξέρεις τώρα, οι απαιτήσεις πάντα στον Ολυμπιακό είναι μεγάλες. Για να κάνει καταθλητισμό, για να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη, για να παίζει ωραία μπάλα. Είναι μεγάλες, αλλά πρέπει να βλέπουμε και σε μια σωστή βάση τα πράγματα. Ναι. Να κάνουμε την κριτική που πρέπει να κάνουμε, αλλά να βλέπουμε και μια πραγματικότητα που λέει ότι δεν φτιάχτηκε ποτέ μια ομάδα σε δύο μήνες, ούτε ναι, σε τρεις, ούτε σε τέσσερις. Και ουσιαστικά φτιάχνεται από το μηδέν ο Ολυμπιακός φέτος, έτσι, σχεδόν. Σχεδόν από το μηδέν, όχι, αλλά... Ναι. Από το 30% αρχίζει. Αυτό. Βλέπω εδώ μεταξύ, Κώστα, τώρα το πρόγραμμα, πέρα από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έχει ο Ολυμπιακός όταν επιστρέψει, έχει West Ham εντός, Όφη εκτός, ΠΑΟΚ εντός, West Ham εκτός και Αστέρα στην Τρίπολη. Ναι. Δεν το λες και εύκολο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Είναι όχι, μετά τον Όφη, είναι, για μετά τον Όφη, για να πούμε ακριβώς, είναι κύπελο. Ναι. Θα παιχτεί κύπελο, δεν ξέρουμε κύπελο τον αντίπαλο. Σωστά, σωστά. Μετά είναι ΠΑΟΚ, μετά West Ham, μετά Αστέρας. Αστέρας. Και έχει διακοπή το πρωτάθλημα. Δηλαδή η διακοπή του, από τη μία ως την άλλη διακοπή, ας πούμε, έχει τον Ολυμπιακό δύο ντέρμπι, δύο ευρωπαϊκά με West Ham, δύο δύσκολες έξοδοι στην επαρχία και έχει και ένα κύπελο που δεν ξέρει ποιος θα σου κάτσει. Ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος. Μπορεί να είναι και ένα εύκολο μάτς, μπορεί να είναι και κανένα ντέρμπι, που ξέρω εγώ. Να κοιτάξουν, να ετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχουν μπροστά τους τώρα ένα διάστημα. Okay, θα λείπουν 8 παίχτες. Δεν θα λείπουν οι υπόλοιποι 22. Να δουλέψει η ομάδα, να βελτιωθεί. Να κοιτάξει και να ξεκουραστούν κιόλας κάποιοι παίχτες που έχουν αρχίσει και βγάζουν κούραση. Είναι αλήθεια. Είδαμε, ας πούμε, στα Γιάννηνα ο Φορτούνης έβγαλε κούραση, στην Τόπορα έβγαλε ο Μαντή κούραση. Εντάξει, και ο προπονητής σιγά σιγά τα βλέπει και μαθαίνει τον κάθε παίχτη. Δεν γίνεται, παραλαμβάνω, είπαμε, σε δύο και τρεις μήνες και τέσσερις. Okay, μπορεί να μην το αποδεχόμαστε αυτό, αλλά όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς το ποδόσφαιρο. Σωστά. Μπορούμε, τι να κάνουμε δηλαδή, και να θέλουμε δεν μπορούμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε και να το αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα ήταν
Και απ' την άλλη μπορεί να πει κάποιος και ότι τέλος πάντων ήταν, έχασε ο Ολυμπιακός 3 βαθμούς στην Ευρώπη, ένα στο 90 και ένα στο 86. Δεν το λες ας πούμε και τύχη αυτό, δεν το λες ότι κυλάει η τύχη στα μπατζάκια του, mm-hmm. με ένα μάτσο να το χάνει στο 90 και ένα στο 86, συνολικά δηλαδή 3 βαθμούς. Τώρα με αυτούς τους 3 βαθμούς ο Ολυμπιακός θα ήταν μια χαρά και θα λέγαμε «Ουάου» και τους παίρνει όλους παραμάζωμα και τέτοια. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να το, να το παρατηρήσουμε αυτό, ότι χάθηκαν οι βαθμοί στο 86 και στο 90, γιατί ίσα ίσα είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Και ποιο είναι το σοβαρό θέμα? Είναι το ότι ο Ολυμπιακός στα πιο δύσκολα παιχνίδια του πολύ τακτικά γυρίζει, να το πω έτσι, περισσότερο πίσω από ό,τι θα έπρεπε. Δίνει περισσότερα μέτρα στον αντίπαλο και γίνεται, κυρίως αυτό το τελευταίο, είναι λιγότερο απειλητικός. Αυτό είναι. Έχει πράγματα, έχει δουλειά ακόμα η ομάδα να κάνει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί, κατά τη γνώμη μου, ότι γίνεται δουλειά. Ναι. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε, ξέρω εγώ, Αρτσιμπούρτσι και Λουλάς. Γίνεται, βλέπουμε πράγματα στον Ολυμπιακό. Θα θέλαμε να βλέπουμε περισσότερο πιο γρήγορα. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα αυτό. Και τέλος πάντων δεν έχει ο Ολυμπιακός και, πώς το λένε, το πιο ποιοτικό ρόστερ της Ευρώπης, ώστε να γίνουν όλα πιο γρήγορα. Έχει ένα καλό ρόστερ, θα μπορούσε να έχει καλύτερο όμως. Mm-hmm. Έτσι είναι αυτά. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Κώστα, έχουμε? Όχι, όπως είπα απλά το μεσημέρι, ο Φρέιρε δείχνει με τα τεστ, τα πρώτα τεστ που έκανε μετά από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ότι θα προλάβει το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Αυτά. Ωραία.